Προστάτη για το Ηράκλειο βέβαια, ο καπετάν Μινάς για τον Καζαντζάκη. Τον προστάτη καβαλάρη της πόλης, τον Άγιο Μινά, τίμησε το Ηράκλειο. Μέσα από τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη περιγράφεται η σχέση που είχαν οι Ηρακλειώτες με τον Άγιο τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έβγαινε περιπολία. Δεν ήταν αυτός για τους Καστρινούς μονάχα Άγιος. Ήταν ο καπετάνιος τους. Με το άλογο γύρ περιφερόταν στα τείχη και αυτό είχα ακούσει κι εγώ. Οπότε έτσι σώθηκε το Ηράκλειο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είμαστε όλοι καλά. Θεωρείτε ότι είναι προστάτης ο Άγιος Μινάς? Βέβαια, πάντα. Ο προστάτης και ο βοηθός μας. Σύμφωνα με την παράδοση, το Πάσχα του 1826, οι χριστιανοί ήταν μαζεμένοι στο ναό και παρακολουθούσαν τη λειτουργία της Ανάστασης, όταν ένας όχλος μουσουλμάνων σχεδίαζε τη σφαγή των πιστών, η οποία αποφεύχθηκε με την επέμβαση ενός καβαλάρη. Ο καβαλάρης λέγεται ότι έμοιαζε με τον Αγιά Ναγά, που τους ηρέμησε και τους απέτρεψε από τη σφαγή των χριστιανών. Εμφανίστηκε ο Άγιος Μινάς με την μορφή εφήπου Τούρκου αξιωματικού και απέτρεψε εκείνους που ερχόταν για να συντελεστεί μια μεγάλη σφαγή επίσης, όπως αυτές που είχαν προηγηθεί και όπως αυτές που ακολούθησαν σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Ακολουθεί κάθε χρόνο η καθιερωμένη λιτανία μέχρι το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου βρισκόταν το νοσοκομείο. Εκεί ενταφιάστηκαν οι χριστιανοί που είχαν σφαγή στις σφαγές του Μεγάλου Αρμπεντέ το 1822. Εκεί κάνουμε ένα τρισάγιο και επιστρέφουμε, παίρνοντας μαζί μας βέβαια πάντα το λείψανο του Αγίου Μινά που θησαυρίζεται εδώ από τον 18ο αιώνα. Αιώνες μετά, το θαύμα του Αγίου Μινά, όπως έχει μείνει γνωστό στην παράδοση, πλήθος πιστών ανάβει ένα κερί στο μικρό ναό του Αγίου Μινά. Είναι μεγάλη μπέρα για το Ηράκλειο, να μην πω και για όλη την Κρήτη. Το θαύμα του Αγίου Μινά επιβάλλεται να το γιορτάζουμε και οι ύμοι που ψάλισαν το πρωί ήταν ό,τι καλύτερο.